Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα έκατσε ο κουρνιαχτός που σηκώσατε για την πολύ μεγάλη επιτυχία του Πρωθυπουργού στο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βεβαίως έγινε ένα απλό κουρελόχαρτο. Το κλίμα εφησυχασμού προσπαθήσατε να καλλιεργήσετε. Άλλωστε, αν κάτι επιβεβαιώθηκε, είναι ότι το ανατολίτικο παζάρι που κάνουν οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία αποτελεί και τον τροφοδότη λογαριασμό για την εκδήλωση τέτοιων νέων προκλητικών ενεργειών που έκανε η Τουρκία και αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας με τις πτήσεις πάνω από την Αλεξανδρούπολη των τουρκικών αεροσκαφών. Αν κάτι επιβεβαιώνουν τελευταίες εξελίξεις, είναι ότι οι υπεριαλιστές δεν γίνονται φίλοι, ακόμη και αν τους θα δώσεις όλα όσα απαιτούν. Ούτε και βεβαίως έχει καμία αξία τα διάφορα ανταλλάγματα, αλλά και οι δεσμεύσεις που μπορούν να κάνουν, όπως δηλώνουν, όπως ζητούν τουλάχιστον τα άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Άλλωστε, φάνηκαν για τις τοποθετήσεις τους, σε σχέση τόσο με τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν, όσο και με τις υπερπτήσεις των τουρκικών αεροπλάνων πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Τι ισχυρίστηκε το αμερικάνικο State Department? Όχι μόνο δεν καταδίκασε τις τουρκικές παραβιάσεις, αλλά αντίθετα έκανε λόγο για διαφωνίες, λέει, στα όρια του εναέριου χρόνου που θα πρέπει να επιληθούν με συζήτηση. Το ότι φτάσαν 2,5 χιλιόμετρα τα τουρκικά αεροπλάνα είναι ζήτημα ερμηνείας του εναέριου χώρου που θα λυθεί μέσα από συζήτηση και διάλογο της Ελλάδας με την Τουρκία. Αλλά και η εκπρόσωπος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ντάνα Σπίναν, τι δήλωσε? Σε γενικές γραμμές, λέει, προωθούμε και ενθαρρύνουμε την καλή συνεργασία μεταξύ των ηγετών, ειδικότερα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, και ελπίζουμε ότι το θετικό κλίμα θα επανέλθει και θα αντικατοπιστεί σε δηλώσεις και δράσεις στην περιοχή. Να, πόσο πολύ υποστηρίζουν οι σύμμαχοί μας υπεριαλιστές τα ζητήματα που αφορούν την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Αλλά και πολύ γρήγορα θα κατακάτσει και ο κουρνιαχτός που επιδιώκεται να σηκώσετε, έκανε και μια τοποθέτηση και ο Υπουργός Οικονομικών για την έξοδο της χώρας μας από την ενισχυμένη εποπτεία. Όταν αυτή η έξοδος της ενισχυμένης εποπτείας τη συνοδεύουν μια σειρά δεσμεύσεις που προβλέπονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σταθερότητας, μια σειρά δεσμεύσεις για την επιτάχυση μεταρρυθμίσεων που θα εμπορευματοποιούν ακόμη περισσότερο τομείς της ζωής μας, όπως της υγείας, της παιδείας, που θα επιταχύνουν τις ανατροπές στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους, και ταυτόχρονα ισχύουν και οι δεσμεύσεις, η δαμόκλια σπάθη, η σιδερένια φτέρνα των ευρωπαϊκών εξαμήνων για ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2024 και μετά, τα οποία θα πρέπει να καθεστούν το κρατικό χρέος το οποίο έχει διεύρυνθει βιώσιμο. Αυτό λοιπόν που περιμένει το λαό μας το επόμενο διάστημα είναι νέα κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, εάν δεν πάρει τα μέτρα και ο ίδιος. Αν δεν βγει δηλαδή στο προσκήνιο της πάλης και της αντιπαράθεσης με όλα αυτά που διαμορφώνουν τις εξελίξεις και καθιστούν το μέλλον του αβέβαιο. Σε αυτή τη λογική συνολικότερα, την αντιλαϊκή, κινείται και το σημερινό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα κίνητρα για συγχωνεύση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Καταρχάς, μια πρώτη παρατήρηση που θέλουμε να κάνουμε. Αλήθεια, η έννοια της επιχειρηματικότητας, η έννοια του επιχειρήν αποτελεί κοινή στέγη για όλους όσους δραστηριοποιούνται σε αυτό. Δηλαδή υπάρχει ενιαίος επιχειρηματικός χώρος? Δηλαδή το ίδιο πρόβλημα έχει μια πολυεθνική που δραστηριοποιείται στον χώρο του λιανεμπορίου τα ίδια ζητήματα με έναν απλό έμπορο? Βρίσκονται στην ίδια μοίρα, στην ίδια κατάσταση?
Εμείς λέμε όχι. Δεν αποτελεί ενιαίο επιχειρηματικό χώρο. Δεν υπάρχει ενιαίος επιχειρηματικός χώρος. Γιατί αυτή η αντίληψη περί επιχειρήν συσκοτίζει την τεράστια διαστρωμάτωση που υπάρχουν μέσα σε αυτό το χώρο. Από τις πολυεθνικές, τα μονοπόλια, τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι τους αυταπασχολούμενους και τους επαγγελματίες που τους βαφτίζεται επιχειρηματίες. Συσκοτίζει τις αντιθέσεις, τις οξυμένες και οξύτατες αντιθέσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό του επιχειρήν. Συσκοτίζει τις τάσεις που επικρατούν στην καπιταλιστική οικονομία, που δεν είναι άλλη από τη συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση, που διαμορφώνει, λέει, που μεγενθύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις. Τάσεις που όχι μόνο δεν αναιρούνται, αλλά που πολλές φορές επιταχύνονται και από την εκάστοτε ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Και αυτή η εικόνα η οποία υπάρχει δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Αυτός ο ανταγωνισμός δημιουργεί τα αδιέξοδα και τις αβεβαιότητες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους βιοτέχνες. Αυτός ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός οδηγεί σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, αλλά και από την άλλη μεριά και σε χρεοκοπία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Άλλωστε, οι μεγάλες επιχειρήσεις πάντοτε είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν τους όρους του παιχνιδιού στον κάθε κλάδο, αλλά και στον κάθε τομέα της οικονομίας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν άλλες δυνατότητες. Έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες για πρόσβαση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχουν πολύ μεγαλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στη νέα τεχνολογία και κατά συνέπεια η νέα τεχνολογία οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, που κύριε Τσακαλώτο, στον καπιταλισμό η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας αποτελεί εργαλείο, βασικό εργαλείο και αναντικατάστατο αύξησης του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και ταυτόχρονα διαμορφώνουν προϋποθέσεις για αύξηση της ανταγωνιστικότητας αυτών των επιχειρηματικών ομίλων σε βάση των μικρών. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται ακόμη περισσότερο το τεράστιο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στην κρατική χρηματοδότηση. Έχουν πρόσβαση στην ευρωενωσιακή χρηματοδότηση. Αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι που αξιοποιούν τα διάφορα κυβερνητικά εργαλεία. Για παράδειγμα τους αναπτυξιακούς νόμους, τα διάφορα χωροταξικά σχέδια που επιτρέπουν το πώς θα οργανώσουν και πώς θα χρησιμοποιήσουν τη γη. Έχουν διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση οι μεγάλες επιχειρήσεις από τις μικρές, τους αυταπασχολούμενους και τους επαγγελματίες. Και από αυτή την άποψη αποτελεί πρόκληση αυτό το οποίο τόνισε από αυτό το βήμα ο κύριος Σκυλακάκης πριν από λίγες ώρες, ότι δηλαδή με αυτόν τον τρόπο βάζουμε φρένο στο φορολογικό ανταγωνισμό λόγω της φοροδιαφυγής που κάνουν οι μικρές επιχειρήσεις. Όταν όλες οι κυβερνήσεις έχουν νομιμοποιήσει τη φορολογική ασυδοσία του μεγάλου κεφαλαίου. Όταν όλοι σας φταίτε που εφοπλιστές έχουν απλά και μόνο μια εθελοντική φορολόγηση. Εσείς, οι κυβερνήσεις, δηλαδή όσα κόμματα κυβέρνησαν, έχουν διαμορφώσει αυτό το δυσβάσταχτο φορολογικό καθεστώς που αντιμετωπίζουν οι αυταπασχολούμενοι και οι επαγγελματίες. Έχουν διαμορφώσει αυτή τη διαφορετική ασφαλιστική αντιμετώπιση. Έτσι, το αποτέλεσμα αυτών των κυβερνητικών πολιτικών και της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων ήταν στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στους αυταπασχολούμενους εμπόρους και στους επαγγελματίες, το κράτος, το αστικό κράτος, να γίνει συνεταίρος του. Έχει γίνει συνεταίρος το αστικό κράτος των μικρών επιχειρήσεων. Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τζίρου τους πηγαίνει στη φορολογία και πηγαίνει στις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να πληρώσουν για την αυτασφάλισή τους. Να λοιπόν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ποιος λοιπόν ευθύνεται για την κατάσταση που βιώνουν σήμερα
οι μικρές επιχειρήσεις, που συσσωρεύουν μόνο χρέη και αδιέξοδα, που βιώνουν οι επαγγελματίες και αυταπασχολούμενοι, εμείς το λέμε καθαρά. Ευθύνεται ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός. Ευθύνεται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ευνοούν και ισχυροποιούν ακόμη περισσότερο τις πολυεθνικές και τους μονοπωλιακούς ομίλους. Ευθύνονται οι εκάστοτες κυβερνητικές πολιτικές που διεύρυναν τα αδιέξοδα, όξυναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αυταπασχολούμενοι και επαγγελματίες. Και σήμερα παρουσιάζονται σωτήρες στη σημερινή συζήτηση. Η μεν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μιλάει το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί μεταρρυθμιστική τομή, είπε ο κύριος Σταϊκούρα στην παρέμβασή του την οποία έκανε το πρωί. Γιατί μέσα από αυτόν τον τρόπο δίνουμε κίνητρα, λέει, για να προχωρήσουν στις συγχωνεύσεις και να αυξηθεί το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων. Όμως αυτά τα κίνητρα, αυτές οι συγχωνεύσεις, αφορούν πολύ λίγους από όσους δραστηριοποιούνται. Και μάλιστα με σχήματα που είτε θα αποδειχθούν νησιγενείς στην πορεία, αυτά τα σχήματα των συγχωνεύσεων, είτε θα επιδεινώσουν τις συνθήκες εργασίας και επιβίωσης κάποιον από τα συμμετέχοντα μέρη, μετατρέποντάς τον δηλαδή αντί για συμμέτοχο στο νέο συνεταιριστικό σχήμα σε έναν κακοπληρωμένο υπάλληλο της νέας εταιρείας που θα δημιουργηθεί μέσα από αυτή τη συγχώνευση. Ενώ αντίθετα η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων, των μικρών επιχειρήσεων θα συνεχίσει να λειτουργεί κατά ακόμη πιο δυσμενείς όρους και συσσωρεύοντας απλώς και μόνο χρέη και αδιέξοδα. Επί της ουσίας η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να καλλιεργεί νέες αυταπάτες, ότι κάποιοι από αυτούς μπορούν να πιάσουν την ευκαιρία και να γίνουν μεγάλοι. Όμως αυτό το παραμύθι το οποίο διαχρονικά καλλιεργείται στους αυταπασχολούμενους και στους επαγγελματίες έχει αποδειχθεί κενό περιεχομένου, γιατί οι 9 στους 10 τουλάχιστον όχι μόνο βλέπουν το χάσμα να διευρύνεται, όχι μόνο βλέπουν να οπισθοχωρούν και να χάνουν θέσεις, αλλά και ταυτόχρονα βλέπουν ότι δεν μπορούν επί της ουσίας να επιβιώσουν. Και από αυτή την άποψη, αποκαλυπτικό των επιπτώσεων αλλά και των επιδιώξεων που θέλει η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο, είναι οι διατάξεις οι οποίες αφορούν το γεωργοκτηνοτροφικό τομέα. Με τα άρθρα 15 και 16 η κυβέρνηση τι κάνει, προσπαθεί να σπρώξει την είσοδο των αγροτών σε συλλογικά σχήματα και σε προγράμματα συμβολιακής γεωργίας. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της επιδίωξης? Η συγκέντρωση της παραγωγής σε όλο και λιγότερα χέρια. Και η μετατροπή επί της ουσίας της δραστηριότητας της αγροτικής σε που αφορά τους βιοπαλαιστές αγρότες σε επιχειρήσεις καπιταλιστικού χαρακτήρα στην Ήπεθρο. Έτσι λοιπόν τα άρθρα αυτά όχι μόνο δεν μπορούν να απαντήσουν στα σημερινά διέξοδα των βιοπαλαιστών αγροτών, αλλά αντίθετα θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση στην οποία βιώνουν. Γιατί επί της ουσίας ποιοι είναι υπεύθυνοι για τα προβλήματα? Είναι ακριβώς οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που λειτουργούν είτε ως προμηθευτές των αγροτικών προϊόντων και των κτηνοτροφικών, είτε ως μεταποιητές αυτών των προϊόντων, οι οποίοι είτε αυξάνουν το κόστος παραγωγής είτε μειώνουν τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, με κριτήριο πάντοτε την κερδοφορία τους, είναι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και οι κυβερνητικές πολιτικές που επί της ουσίας διευκολύνουν τη συγκέντρωση της γης όλο και λιγότερα χέρια, διευκολύνουν την αλλαγή χρήση γης προς όφελος των μεγάλων επενδύσεων στις ΑΠΕ, στα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, ακόμη και σε γη υψηλής παραγωγικότητας, αλλά και τις τουριστικές επενδύσεις σε βάρος της αγροτικής παραγωγής. Να λοιπόν ποια είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Από την άλλη μεριά, αυτά είναι τα έργα της κυβερνητικής πολιτικής, από την άλλη μεριά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ χαϊδεύουν τα αυτιά των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων, των βιοτεχνών, λέγοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν, λέει, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Σοβαρά μιλάτε? Αυτοί καθορίζουν την εξέλιξη των πραγμάτων σε επίπεδο οικονομίας ή μονοπωλιακοί όμιλοι? Καλλιεργούν αυταπάτες,
ότι στα πλαίσια ενός υγιούς μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, πού τη βρήκατε αυτή, την υγιή επιχειρηματικότητα, μπορεί να αρμονικά να συνυπάρχουν και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα μονοπόλια. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μπορεί να συμβεί. Και φτάνεται σε τέτοιο βαθμό πολιτικών και οικονομικών ασυναρτησιών, όταν ισχυρίζεστε ότι είναι νεοφιλελευθερισμός, λέτε, η αντικειμενική τάση μεγέθυσης της καπιταλιστικής οικονομίας, των επιχειρηματικών ομήρων, ενώ αντίθετα αποτελεί προοδευτική αντίληψη η διατήρηση του μικρού μεγέθους και της μικρής ιδιοκτησίας. Αυτά είναι απτάγραφα. Ενώ την ίδια στιγμή συμφωνείτε με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων και ως κυβερνητικά κόμματα, ως κόμματα δηλαδή που κυβερνήσατε, έχετε ευθύνη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επαγγελματίες. Έτσι λοιπόν εμείς λέμε καθαρά και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, ότι οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι βιοπαλαιστές αγρότες, δεν πρέπει να έχουν καμία αυταπάτη τόσο για την κυβερνητική πολιτική, όσο και για τις πολιτικές των άλλων κομμάτων του Ευρωμονόδρομου. Απάντηση στις αγωνίες τους, στα βάσανά τους και στα αδιέξοδα, αποτελούν οι προτάσεις του ΚΚΕ, που μπορεί να τους οδηγήσουν σε ανακούφιση. Τέτοιες προτάσεις ανέφερε αναλυτικά και ο εισηγητής μας, όπως είναι ο καθορισμός αφορολόγητου του ορίου. Τα 12.000 ευρώ προσαυξημένα κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Απάντηση μπορεί να αποτελέσει η πρόταση νόμου του ΚΚΕ για κούρεμα των χρεών όχι μόνο των τόκων, αλλά και του κεφαλαίου που έχουν απέναντι σε τράπεζες και απέναντι στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία οι αυταπασχολούμενοι επαγγελματίες και οι βιοπαλαιστές αγρότες. Απάντηση μπορεί να αποτελέσουν έτσι, η μη επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως ζητάει το ΚΚΕ. Οι προτάσεις που έχει θέσει το ΚΚΕ και οι τροπολογίες που απαντούν επί της ουσίας στο νέο κύμα ακρίβειας, το οποίο τσακίζει τους επαγγελματίες στην ενέργεια, τους επαγγελματίες, τους αυταπασχολούμενους, τους αγρότες, αλλά και συνολικά τα λαϊκά στρώματα με την άνοδο, την τεράστια άνοδο των τιμών. Αυτές οι προτάσεις, στόχοι πάλι του ΚΚΕ, μπορεί να οδηγήσουν σε συνθήκες ανακούφισης αυτά τα τμήματα του λαού μαζί με τα υπόλοιπα λαϊκά τμήματα, γιατί είναι μέτρα που επί της ουσίας και στον πυρήνα τους αμφισβητούν τις ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές, αμφισβητούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και εντάσσονται σε μια πολιτική και σε μια λογική ριζικών ρήξεων και ανατροπών. Και για να αποκτήσει δυναμική αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων, απαιτείται η σφυριλάτηση μιας νέας κοινωνικής πλατείας συμμαχίας. Μια συμμαχίας από όλα αυτά τα τμήματα, τα οποία έχουν συμφέρον να αντιπαλέψουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν συμφέρον να αντιπαλέψουν τα μονοπόλια. Και αυτά τα τμήματα είναι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι επαγγελματίες αυταπασχολούμενοι, είναι οι βιοπαλαιστές αγρότες, που μπορούν ακριβώς να δημιουργήσουν μια συμμαχία απέναντι στην άρχουσα τάξη, απέναντι στα μονοπόλια και στα συμφέροντά τους. Μια συμμαχία κοινωνική που θα εναντιώνεται στη δράση των μονοπωλιακών ομήρων, θα εναντιώνεται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα στοχεύει επί της ουσίας στην καρδιά των αντίπαλων. Και αντίπαλός της είναι ο καπιταλιστικός μηνόταυρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.